Να στείλουμε μια γλυκιά καλησπέρα. Γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Εδώ βρισκόμαστε. Εμείς κάνουμε μια εξερεύνηση μέσα στην Αττική, γιατί θέλουμε να βρούμε τα πιο όμορφα σημεία. Εμείς τα βρήκαμε. Εσείς πού είσαστε, αυτή τη στιγμή? Θέλετε λοιπόν να συζητήσουμε πολύ όμορφα πράγματα? Θα τα συζητήσουμε αφού πάρουμε μία ανάσα και αφού μπείτε να κάνετε τώρα like στο Zoom όμορφα. Φυσικά στο Facebook. Συνεχίζουμε, γυρίζω, γιατί έχω να σας πω πολλά. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Τι θέλετε, Όχι, δεν θα συνεχίσω, δεν θα πω τι θα κάνουμε, γιατί έχω μπει μέσα στο site μας. Στο zoomomorpha.gr εσείς μπήκατε. Μπήκατε να δείτε τα θεματάκια που έχουμε, να διαβάσετε ωραίες συνταγές, να γελάσετε, να κλάψετε, γιατί όχι, γιατί έχουμε και κάποια θέματα τα οποία χτυπάνε καρδούλα. Εδώ η γλυκιά μας η Τζέννη γράφει θεματάκια βιωματικά. Ό,τι τη συμβαίνει, ό,τι γενικώς θέλει να βγάλει προς τα έξω και να πει, να μοιραστεί μαζί σας. Πριν ξεκινήσω όμως να λέω τι θα βρείτε στο site μας, εσείς θα μπείτε και θα κάνετε like στο Zoom όμορφα. Θα μπείτε στη σελίδα μας, θα διαβάσετε, θα πάρετε μέρος διαγωνισμούς, θα κάνετε like, θα προσκαλέσετε και φυσικά θα συνεχίσετε και θα μπείτε στο YouTube για να μας ακολουθείτε παντού. Γιατί δεν ξεχνάτε ότι είμαστε σε όλη την Ελλάδα, Αμερική, Καναδά, για να ζείτε όμορφα μαζί μας. Γιατί χωρίς εμάς δεν γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζω όμως και πάω τώρα στο site. Τι θα βρούμε? Να ξεκινήσουμε έτσι με τα γλυκά που μας αρέσει πάρα πολύ. Θα βρείτε μια πολύ όμορφη συνταγή για να φτιάξετε έξυπνες και γρήγορες κρέμπες. Θα φροντίσουμε τα δοντάκια μας, γιατί έχουμε και ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα στην εκπομπή με φιλοξενούμενη, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο, για όμορφα δοντάκια. Θα βρούμε και άλλη όμορφη συνταγή, η οποία είναι για πανέμορφη μιλόπιτα. Θα συζητήσουμε... Γιατί θα σας τα πω όλα, όχι, zoomomorpha.gr. Τα κορίτσια που ετοιμάζονται να παντρευτούν. Το επόμενο λοιπόν θέμα είναι αφιερωμένο για τις κούκλες, μικρές και μεγάλες, που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, που θέλουν να βάλουν πανέμορφα νηφικά, που θέλουν να στολιστούν καταλλήλως. Πάμε λοιπόν σε μια πολύ καλή μας φίλη. Χριστίνα, δικό σου το θέμα. Καλώς ήρθατε στο Αρντό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας. Είναι ένας χώρος που είναι 30 χρόνια στην αγορά. Ειδικευόμαστε σε χαρούμενα πράγματα, γάμο, βάφτιση και βραδινό ρούχο. Φροντίζουμε τη μαμά, την πεθερά, τη γιαγιά και όλη την οικογένεια. Το κάνουμε με πολύ αγάπη. Έχουμε δικούς μας συνεργάτες που φτιάχνουμε τα σχέδιά μας. Συνεργαζόμαστε και με βιοτεχνίες, πάντα ελληνικές και μόνο ελληνικές. Στηρίζουμε την ελληνική αγορά. Εδώ μια νύφη μπορεί να τη βοηθήσουμε από τα πρώτα βήματα μέχρι το τέλος της διοργάνωσής της. Αναλαμβάνουμε όλη τη διοργάνωση του γάμου της, από το νυφικό της, από το χώρο, από το catering, από τις μπουμπουνιέρες, τις προσκλητήρια, τον κουμπάρο βοηθάμε, στέφανα, ό,τι χρειάζεται ένας γάμος, ώστε μια νύφη
να μπει εδώ, να βρει φιλικό περιβάλλον και να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε να περάσει όλο αυτό το ευχάριστο γεγονός της ζωής της πιο ξεκούραστα. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ άγχος, προσπαθούμε να το τραβήξουμε από πάνω της και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εκείνη. Στο χώρο μας μία νύφη μπορεί να βρει μία μεγάλη ποικιλία νυφικών. Όμως έχουμε μία μικρή ιδιαιτερότητα εμείς εδώ. Θέλουμε να βοηθήσουμε πολύ τις νύφες μας. Κάθε νύφη έχει ερωτευτεί και έχει σκεφτεί το νυφικό που θα ήθελε να φορέσει στο γάμο της. Της δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ράψει οποιοδήποτε νυφικό θέλει, όπως το θέλει, όπως το έχει ονειρευτεί, χωρίς να έχει την υποχρέωση να το αγοράσει αυτό το νυφικό. Μπορούμε να το ράψουμε πάνω της, να είναι το μοναδικό κομμάτι της και μπορεί να το νοικιάσει και μετά αυτό βέβαια μένει ξανά στο μαγαζί και δεν έχει καμία υποχρέωση να μπει σε τρελά έξοδα και σε μεγάλες αγωνίες και άγχη πώς θα βγάλω ένα γάμο όπως εγώ τον έχω ονειρευτεί. Και έτσι τη βοηθάμε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Περιμένουμε τις μέλουσες νυφούλες να μας επισκεφθούν στο χώρο μας, μπορούν να επισκεφθούν και το site μας. Είναι όμως καλύτερα να έρθετε εδώ, να τα πούμε, να γνωριστούμε και να μπορέσουμε μέσα από τα δικά σας όνειρα να πραγματοποιήσουμε τη μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας, γιατί στο Αρντό μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό. Έγινε προχθές ένα θεματάκι σε μία σελίδα που είχαν ανεβάσει ένα σκυλάκι το οποίο ψάχναμε να βρούμε υιοθεσία σπίτι, ψάχναμε να δώσουμε την αγάπη μας και όλοι ρωτούσαν τι ράτσα είναι το σκυλάκι το συγκεκριμένο. Αν αγαπάς και θέλεις να δώσεις την αγάπη σου και σπίτι σε ένα γλυκό μουτράκι, αρσενικό, θηλυκό, οτιδήποτε μας είναι, δεν ρωτάς για τη ράτσα. Εγώ νομίζω ότι όταν θέλεις να πάρεις το σκυλάκι που ονειρεύεσαι, δεν σε νοιάζει τι θα είναι. Δίνεις την αγάπη σου. Δώστε και εσείς τη δική σας αγάπη. Μπείτε τώρα στη σελίδα «Χάθηκε, βρέθηκε, χαρίζεται, υιοθετώ, φιλοξενώ, σκύλο ή άλλο ζώο». Ας ξεκινήσουμε να δούμε πού θα βοηθήσουμε σήμερα και πού θα δώσουμε την αγάπη μας. Αντάντε, να ξεκινάμε. Γατάκια, σκυλάκια και όχι μόνο, πάμε. Στέλνουμε την αγάπη μας στην Κωνσταντίνα. Βρέθηκαν πεταμένα σε μια κούτα σε κεντρικό δρόμο. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί η οικογένεια για τα δύο κοριτσάκια και το ένα αγοράκι. Βοηθήστε να μην βρεθούν πάλι στο δρόμο με άσχημη τύχη. Έχετε δει πιο όμορφα μωρά 35 ημερών. Βοηθήστε να μην χαθούν οι ψυχούλες. Πάμε στο Μαρούσι να βρούμε σπίτι για το χαδιάρι γατούλι μας στον Μπούκο. Στηρωμένος, έξυπνος, φατσούλα, τρελή, ψάχνει μαμά και μπαμπά. Για αυτούς που θέλουν να δώσουν αγάπη σε γατάκι. Μπούκο, υπομονή! Ψάχνουμε σπίτι! Παιδιά, πάμε στη Θεσσαλονίκη να βρούμε σπίτι στην Άλλα. Επίγω να βρούμε αγάπη. Από παρασιτωμένη και εμβολιασμένη, η μία μολαμπραντοράκι 5 μηνών, περίπου 7 κιλά. Ψάχνουμε σπίτι για την Άλλα. Βοηθήστε. Παρακαλούμε πολύ για ένα σπίτι με αγάπη. Δώστε την αγάπη σας στο Φρίξο από Λουτράι Διψού Ευβίας. Να στείλουμε την αγάπη μας στην Εύη. Ο Φρίξος, ένα πανέμορφο σέντερ 2-3 ετών, ψάχνει σπίτι, αγάπη και φροντίδα. Δώστε λίγο χαρά στο Φρίξο. Στη σελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες. Πάμε για το Φρίξο, παιδιά! Από το Φιλοζωικό Σύλλογο Άργους ψάχνουμε σπίτι για τη Χρυσή. Μία υπέροχη ημίαμη λαμπραντορίτσα περίπου ενός έτους. Η Χρυσή λατρεύει τα παιδάκια και τα ακολουθεί στο σχολείο κάθε πρωί. Δείξτε την αγάπη σας για τη Χρυσή. Πάμε στη Ρίτα, αλλά πριν ξεκινήσω στέλνω χαιρετίσματα στη Γιώτα. Ένα κουκλί σας κράτησα για το τέλος. Τσιπαρισμένη, εμβολιασμένη, υγιέστατη. Η μία μη Ολλανδικός ποιμενικός, μεσαίο μέγεθος περίπου 3 ετών. Ψάχνουμε το πιο γλυκό σπίτι για αυτό το μουτράκι.
μην ξεχνάτε να δείχνετε την αγάπη σας και να έχετε όμορφη ψυχή. Δεν έχει ηλικία αν θέλεις να έχεις όμορφα δόντια, είτε σε μικρός είτε σε μεγάλος. Εμείς συναντήσαμε τη γλυκιά μας την ορθοδοντικό, την Εύη της Θάμου, με την οποία συζητήσαμε νέες τεχνικές και μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται με την ομαλή διευθέτηση των δοντιών στα οδοντικά τόξα και την ομαλή ανάπτυξη των γνάθων με στόχο την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του στόματος και της αισθητικής του προσώπου. Ο ορθοδοντικός είναι οδοντίατρος, ο οποίος μετά το πτυχίο της οδοντιατρικής ειδικεύεται για άλλα 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Ο τίτλος του ορθοδοντικού χορηγείται κατόπιν εξετάσεως από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Έτσι, δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του ορθοδοντικού μόνο όσοι έχουν τη σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας. Και για να πληροφορηθεί κάποιος ποιοι κατέχουν τον τίτλο του ορθοδοντικού, μπορεί να αποτανθεί στον τοπικό οδοντιατρικό σύλλογο. Η ορθοδοντική θεραπεία βελτιώνει την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση του ατόμου και διευκολύνει και την στοματική υγιεινή, διότι ως γνωστόν τα ίσια δόντια είναι πιο εύκολα στο βούρτσισμα, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για μελλοντικά οδοντιατρικά προβλήματα. Επίσης, μειώνει και την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην κροταφογνατική άρθρωση. Θα πρέπει η πρώτη ορθοδοντική εκτίμηση για ένα παιδί να γίνει στην ηλικία των 7 ετών, οπότε εκεί μπορούμε να δούμε αν το παιδί χρειάζεται να κάνει μία πρώτη φάση θεραπείας, αυτό που λέμε προληπτική ορθοδοντική θεραπεία. Στην ηλικία αυτή το παιδί είναι σε μεικτό φραγμό, που σημαίνει ότι έχει και κάποια παιδικά νεογυλά δόντια και κάποια μόνιμα δόντια. Έχει όμως αρκετά μόνιμα δόντια ώστε να είναι σε θέση ο ορθοδοντικός να εκτιμήσει αν χρειάζεται να γίνει κάποια προώρη προληπτική ορθοδοντική θεραπεία. Υπάρχει εσφαλμένη αντίληψη που πιστεύουν οι περισσότεροι ότι πρέπει να περιμένουν να ανατείλουν όλα τα μόνιμα δόντια προκειμένου το παιδί να ξεκινήσει ορθοδοντική θεραπεία. Αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να περιμένουμε να ανατείλουν όλα τα μόνιμα δόντια, διότι μέχρι τότε μπορεί να έχουν ήδη διαμορφωθεί οι γνάθοι, οπότε δεν μπορούμε να επέμβουμε για τη σωστή καθοδήγηση των γνάθων. Πρέπει να επέμβουμε για τη σωστή καθοδήγηση των γνάθων μόνο εφόσον είναι σε διαδικασία ανάπτυξης οι γνάθοι και όχι όταν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους. Όταν υπάρχει έντονο σκελετικό πρόβλημα, πρέπει να επέμβουμε νωρίς, διότι ο ορθοδοντικός μπορεί με σωστή καθοδήγηση να ελέγξει και να καθοδηγήσει τις γνάθους σε πιο σωστή θέση. Άλλες περιπτώσεις που πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς τη θεραπεία είναι όταν υπάρχουν κάποιες βλαβερές συνήθειες, όπως είναι η προώθηση της γλώσσας, το δάγκωμα του χιλιού, ο θυλασμός του δακτύλου. Θα πρέπει και σε αυτές τις περιπτώσεις να τοποθετηθεί κάποιος ορθοδοντικός μηχανισμός για να διακοπεί η συνήθεια αυτή, αν δεν μπορεί το παιδί από μόνο του να διακόψει τη συνήθεια αυτή μετά από σωστή καθοδήγηση. Μια άλλη περίπτωση που πρέπει να επέμβουμε είναι όταν γίνει η πρόωρη απώλεια ενός παιδικού δοντιού. Θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα μηχάνημα διατήρησης χώρου, ώστε να διατηρήσουμε το χώρο και να μπορεί να ανατείλει αργότερα το μόνιμο δόντι χωρίς καμία επιπλοκή. Επίσης, όταν υπάρχει στενή ανοχνάθος, πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί έγκαιρα με κάποιο μηχάνημα για να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη σύγκληση. Σε περιπτώσεις συγγενούς έλλειψης των δοντιών θα πρέπει να γίνει μια ορθοδοντική εκτίμηση σε μικρή ηλικία και να αποφασίσουμε αν είναι καλύτερο να κλείσουμε τους χώρους ή να διατηρήσουμε τους χώρους μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί και να γίνει αργότερα η προσθετική αποκατάσταση. Σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι είναι καλύτερο να κλείσει ο χώρος, θα πρέπει την κατάλληλη χρονική στιγμή να αφαιρεθούν τα παιδικά δόντια έτσι ώστε να μετακινηθούν τα μόνιμα δόντια και να κλείσουν τα διαστήματα αυτά. Η παρουσία υπεράριθμων δοντιών επίσης δημιουργεί προβλήματα.
και στην ομαλή ανατολή των μόνιμων δοντιών και στις ρίζες των παρακείμενων δοντιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει η αφαίρεση των υπεράριθμων δοντιών για να μην έχουμε αργότερα προβλήματα στα μόνιμα δόντια. Η άλλη περίπτωση που πρέπει να ξεκινήσουμε προληπτική ορθοδοντική θεραπεία είναι όταν έχουμε αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι προεξέχουν πάρα πολύ τα ανωπρόσθεα δόντια, όπως θα δείτε εδώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατάγματος των ανωπρόσθεων δοντιών. Οπότε κάνοντας μία προληπτική ορθοδοντική θεραπεία, μειώνουμε τον κίνδυνο τραύματος των ανωπρόσθεων δοντιών μέσω καθοδήγησης των γνάθων σε πιο σωστή θέση, τοποθετώντας κάποια μηχανήματα. Η έγκαιρη διάγνωση του συνωστισμού μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί νωρίς με την έγκαιρη τοποθέτηση μηχανημάτων στην άνω και στην κάτω γνάθο λόγω έλλειψης χώρου και μπορεί να μειώσει και τις πιθανότητες για εξαγωγές μονίμων δοντιών. Αν επίσης διαπιστωθεί αγκύλωση παιδικών δοντιών, τότε θα πρέπει και αυτά να αφαιρεθούν ώστε να μπορέσει το μόνιμο δόντι να ανατείλει στον οδοντικό φραγμό χωρίς καμία επιπλοκή. Στην ορθοδοντική, ένας ακίνητος μηχανισμός, τα γνωστά σιδεράκια, συγκολούνται πάνω στα δόντια, που μπορεί να είναι είτε μεταλλικά σιδεράκια, είτε λευκά τα κεραμικά, είτε γλωσσικά που συγκολούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών, και πάνω εκεί τοποθετείται ένα σύρμα το οποίο ασκεί πιέσεις στα δόντια και τα μετακινεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να φτιάξει το χαμόγελό του, γιατί ένα ωραίο χαμόγελο είναι πάντα πολύ σημαντικό και για οποιαδήποτε ηλικία και για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία που κάποιος ασθενής δεν μπορεί να κάνει ορθοδοντική θεραπεία, αρκεί να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα και να έχουμε ένα υγιές περιοδόντιο. Σαφέστατα και μπορεί ένας ενήλικας ασθενής να θεραπευτεί και σε πιο μεγάλη ηλικία, απλά μερικές φορές απαιτείται η συνεργασία του ορθοδοντικού με άλλες ειδικότητες της οδοντιατρικής και της ιατρικής, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και νέες τεχνικές που μπορεί ένας ενήλικας ασθενής να κάνει ορθοδοντική θεραπεία χωρίς να βάλει τα κλασικά σιδεράκια που φαίνονται. Υπάρχουν τα γλωσσικά σιδεράκια, τα οποία συγκολούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών, οπότε δεν φαίνονται καθόλου εξωτερικά και μπορεί η κατασκευή των αγκίστρων αυτών να είναι και εξατομικευμένη. Υπάρχει και η τεχνική με τους διάφανους νάρθηκες. Στην τεχνική αυτή παίρνουμε αποτυπώματα των γνάθων ή σκανάρουμε τις γνάθους και μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας γίνεται σταδιακή μετακίνηση των δοντιών, οπότε κατασκευάζονται διάφοροι νάρθηκες. Ο ασθενής λοιπόν φορά μία σειρά από εξατομικευμένους διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι σταδιακά μετακινούν τα δόντια του στην επιθυμητή θέση. Θα πρέπει όμως να υπάρχει συνεργασία και να φοράει ο ασθενής 20 με 22 ώρες την ημέρα τους νάρθηκες, γιατί αν δεν τους φοράει δεν θα έχουμε και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για να ζούμε όμορφα πρέπει να έχουμε και ένα ωραίο χαμόγελο και να χαμογελάμε όσο πιο συχνά γίνεται, και υπάρχουν τρόποι σήμερα, ακόμα και για κάποιον που δεν θέλει να φαίνονται τα σιδεράκια, να φτιάξει ένα πολύ όμορφο χαμόγελο το οποίο θα τον ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Πρώτο μέρος, ανάσα και επιστρέφω. Ραδιοταξί Ερμής, εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας, 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Κουτσοθανάσης Furniture. Έπιπλα που δίνουν αισθητική στο χώρο σας. Με στυλ, χαρακτήρα, αλλά και παραδοσιακές γραμμές. Δημιουργίες που φτιάχνουν τη διάθεσή σας και διευκολύνουν την καθημερινότητά σας. Έπιπλα για κάθε προσωπικό ή επαγγελματικό χώρο, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσεως. Σχέδια μοναδικής αισθητικής και για τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ελάτε σε μας και θα βρείτε τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κουτσοθανάσης Furniture. Πουλικαράκος.
ηλεκτρικά έργα, μηχανήματα εξοικονόμησης ενέργειας, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος, πεπειραμένη πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αναλαμβάνουν τη μελέτη και την πλήρη εφαρμογή κάθε είδους ηλεκτρικού έργου. Πουλικαράκος, διαθέτουμε πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, μικροσυσκευές. Πουλικαράκος. Αναλαμβάνουμε και κατοίκον επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Ειρήνη 20, Νέο Φάληρο. Τηλέφωνο 210-4815-981. Πουλικαράκος. Οι πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Δεύτερο μέρος. Ανάσα και επιστρέφω. Σας καλωσορίζουμε στη Τζαβάς Technical. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών και των αυτοματισμών από το 1968 ως τρίτη γενιά. Είμαστε πρωτοπόροι στην κατασκευή δίφυλης και τρίφυλης τηλεσκοπικής γραζόβολτας. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τη σχεδίαση και την εφαρμογή εντός και εκτός Αθηνών από το έμπειρο προσωπικό μας για κάθε είδους μεταλλικής κατασκευής και ρολά. Μέλημά μας η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μας. Προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή με άριστη ποιότητα κατασκευής στο σωστό χρόνο. Το σπουδαιότερο σε εμάς, το after sales, το service και η συντήρηση. Επισκεφτείτε το site μας, Tsevas Technical, για να ενημερωθείτε για τις δουλειές μας και για τις προσφορές μας. Αλλάξεις τα έπιπλα του σπιτιού σου και δεν έχεις χρήματα? Θέλεις να δώσεις το χώρο σου υψηλή ποιότητα σε ασύγκριτες τιμές? Εμείς είμαστε εδώ κοντά σου. Μία επίσκεψη θα σας αλλάξει τη διάθεση. Κρεβατοκάμαρες, σαλόνια, έπιπλα κουζίνας και έπιπλα στα μέτρα σας. Ανανεώστε τα έπιπλα του σπιτιού σας έξυπνα, γρήγορα και οικονομικά. Διαλέξτε υφάσματα, χρώματα, αλλάξτε το στυλ στο χώρο σας. Φτιάξτε τα έπιπλα των ονείρων σας από την αρχή. Σας περιμένουμε στο χώρο μας. Αγορές και με γραμμάτια. Τρίτο μέρος, ανάσα και μένω. Και πού μένω? Γιατί πάω στο Μύρις Ελλάδα. Μύρις Ελλάδα με τον Στέλιο Βασιλακόπουλο, αγαπημένες συνταγές. Μουα! Σεφ, τι έγινε σεφ τώρα?
Έτσι δηλαδή, θα δοκιμάσω τη... Όχι. Τι. Τώρα θα πάμε και να φτιάξουμε και μια σαλατίτσα. Δεν θα το έχω πάντα στάντερ, θα μου έχει το φαγητό, τη σαλάτα μου το. Βέβαια, πάντα μία σαλάτα με το φαγητό συνοδεύεται. Εντάξει, εγώ θα κάνω αλλαγές. Θα σε ταλαιπωρήσω λίγο παραπάνω. Ωραία. Υλικά επιστρέφω γιατί πρέπει να δοκιμάσω κιόλας. Σαλάτα αλλά ντοματίνα. Θα χρειαστούμε ντοματίνια, κρεμμυδάκι φρέσκο, μαρούλι μαραθώνα, ανθότυρο, κούλουρι του ψυρί, βαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι, λάδι με γεύση πορτοκάλι. Λοιπόν, να κάνω κι εγώ κάτι. Βεβαίως, εσύ θα μου καθαρίσεις τα ντοματίνια. Ωραία, ντοματίνια. Χεράκια πλημμένα, μην μου έχετε παράπονα. Πλημμένα, κάντε like. Κυρία Κατερίνα, σε λίγο θα πω αυτό που θέλετε στο σεφ μας. Στην κυρία Κατερίνα που μας στέλνουν και μας λένε διάφορες ερωτησούλες, όταν σε βλέπουνε τα ρίχνω μέσα ή τα βάζω εδώ. Αστικού για να τα κόψω. Ένα, δύο, τρία, οικονομία. Τέσσερα. Πολύ το βάζεις το φρέσκο το κρεμμυδάκι, ε! Ναι, τώρα που είναι η εποχή του, φρέσκο κρεμμυδάκι. Λαδάκι να βοηθήσω. Μ' αρέσει που ανοίγει ο καιρός. Έκανα χθες μια βόλτα και το ευχαριστήθηκα. Θα μου φέρεις. Ναι. Ένα λαδάκι να βάλουμε και ένα μπαλσάμικο. Ένα λαδάκι και ένα. Ναι, τι. Λάδι. Το λάδι από βασιλικό. Βασιλικό. Α, ταιριάζει κιόλας. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι, και. Ναι. Και θα βάλουμε το κλασικό. Α, το κλασικό. Το κλασικό. Γενικώ στις συνταγές όμως δεν είσαι κλασικός εσύ. Κλασικό. Όχι. Και το μπαλσάμικο το κλασικό. Θα κόψουμε. Και φυσικά θα συνοδεύσουμε με κουλουρί του ψυρί. Να το βάλω σήμερα, έτσι από πάνω. Όχι, θα κάνω κάτι διαφορετικό σήμερα. Συγγνώμη, εσύ το κόβεις και μου το βάζεις μέσα σε τέτοιο. Εγώ το έχω ευχαριστηθεί έτσι. Ναι, τώρα θα το κάνουμε κάπως διαφορετικό. Okay. Θα το κάνουμε όπως κάνουν τα κουρτόνς. Θα μου δώσεις τώρα ένα λάδι. Τι θέλουμε. Με πορτοκάλι. Πριν δοκιμάσω, να σου πω τώρα τις ερωτησούλες. Βέβαια. Η Κατερίνα λοιπόν από Θεσσαλονίκη ρωτάει γιατί χρησιμοποίησες μαύρο σκόρδο αντί για άσπρο. Πριν το πεις, να υπενθυμίσω ότι στο zoomomorpha.gr και στο YouTube θα δουν τη συνταγή μας γιατί χρησιμοποίησαμε το μαύρο σκόρδο και το βάλαμε συγκεκριμένα στο αρνάκι μας που κάναμε το γεμιστό, το θεσπέσιο. Ακριβώς. Θυμάστε, Κυριακή του Πάσχα. Το μαύρο είναι το λευκό που έχει υποστεί επεξεργασία και έχει γίνει μαύρο. Ώστε να έχει, να μην μυρίζει μάλλον και να μην είναι τόσο όξινο όσο είναι το σκόρδο να το χρησιμοποιούμε στο φαγητό. Α! Είναι απλό. Και τζατζίκα και τέτοια κάνω. Είναι λίγο δύσκολο στο τζατζίκι. Α, απλώς και μας δυσκολεύει. Θα το δούμε λίγο μαύρο. Άρα, και δεν στο θα κλασικό. Έχει πάρει πολύ άρωμα. Ωραία. Το μαράκι από την Άξο, που αγαπάμε πάρα πολύ την Άξο, μας ρωτάει τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να βάλουμε στο αρνί μας όταν θέλουμε να το κάνουμε γεμιστό. Εκτός από μπέικον και το τυρί που είπαμε ότι όποιο τυρί που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να βάλουμε και λιαστή ντομάτα και τρίχρωμες περιές. Wow. Που είναι η φρέσκια ντομάτα. Θα μου το κάνεις. Βεβαίως. Που να το κεφαλάκι σου, να το θέλουμε. Θα το κάνουμε με μια άλλη συνταγή, όχι με αρνάκι, με τυρί. Τέλεια. Φυσικά εγώ θα κλέψω τώρα. Τραγανό και αρωματικό. Τραγανό και είναι και κουλούρι του ψύρι, είναι και μοναδικό. Φιλιά πολλά, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια, μύρισε Ελλάδα και στείλτε και εσείς τις δικές σας συνταγές. zoomomorpha.gr. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου, Στέλιο.
Για κάτσε να δω και κάτσε να δω. Ωραίο το μαλλί. Αχ, για να κόπουλε. Μας προσέχεις πολύ. Λοιπόν, εσείς κάνατε like στο Zoom όμορφα. Μπήκατε στο YouTube να μας κάνετε subscribe. Να γίνετε κοινός συνδρομητές, να μας ακολουθείτε παντού. Λοιπόν, κάντε το τώρα, εμείς πάμε να ετοιμαστούμε γιατί έχουμε πολλά γυρίσματα. Έχουμε να ετοιμάσουμε τα θέματά μας για την επόμενη εκπομπή, για τη μεθεπόμενη εκπομπή, για την παρεπόμενη εκπομπή και μύρις Ελλάδα στο στούντιό μας. Αγαπάω! Φιλιά πολλά, μέχρι την επόμενη φορά είναι όλοι καλά και καρδούλα, ξέρετε. Να αγαπάτε τον εαυτό σας.